πολλές πόλεις της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και το Κίεβο, να βρίσκονται υπό ρωσικό κλοιό. Σε κατάσταση συναγερμού φαίνεται να μπαίνει όλη η χώρα και οι επόμενες ώρες προμηνύονται εξαιρετικά κρίσιμες. Το μεσημέρι της Τρίτης, η περιοχή του Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία εξέδωσε προειδοποίηση για ενιαίες επιθέσεις σε όλη τη χώρα, παροτρύνοντας τους πολίτες να μεταβούν στα καταφύγια. Είχε προηγηθεί έκτακτη ανακοίνωση για την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, το οποίο ρωσικές δυνάμεις φέρεται να έχουν περικυκλώσει και να είναι έτοιμες για εισβολή τις επόμενες ώρες, αν όχι μέρες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από το βράδυ της Τρίτης μέχρι το πρωί της Πέμπτης και για διάστημα 35 ώρων θα επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας έχει δεχθεί αμέτρητους βομβαρδισμούς στα προάστια της κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δύο κτίρια κατοικιών να δέχονται πυραυλική επίθεση και να αφήνουν πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και αγνοωμένους. Μιλώντας έξω από τη 15όροφη πολυκατοικία που δέχθηκε πυραυλική επίθεση, ο δήμαρχος έστειλε μήνυμα αντίστασης, τονίζοντας ότι δεν θα την παρατήσουν την πόλη στο έλεος των Ρώσων κατακτητών, συμπληρώνοντας ότι το ηθικό των κατοίκων της πόλης είναι πολύ υψηλό και όλοι είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την Ουκρανία. Στη Μαριούπολη, οι βομβαρδισμοί και ο πανικός συνεχίζονται. Άμαχοι την ώρα των επιθέσεων προσπαθούν να βρουν σημεία για να προστατευτούν. Οι εικόνες από ένα μαευτήριο συγκλονίζουν, καθώς εν μέσω εκρήξεων γυναίκες φέρνουν στη ζωή τα παιδιά τους. Είναι το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε κατά την επίθεση σε μαευτήριο της περιοχής πριν από λίγες ημέρες. Με κόμπο στο λαιμό, ο γιατρός που επιχείρησε να τη σώσει λέει ότι η κατάστασή της ήταν δύσκολη και δυστυχώς ούτε η ίδια ούτε το μωρό κατάφεραν να επιζήσουν. Роддом. До нас привезли трьох. Одна найтяжча була з розчавленням тазу і відривом правого стегна в шоці. Поки її реанімували, проводили протишокове мероприємство, ми зробили кесарю розтин, дістали дитину без ознак життя. Протягом більше півгодини реанімація дитини не дала результатів. Потім ще півгодини чи більше реанімація матері без результатів. Загинули обидва. Την ίδια ώρα με το σταγονόμετρο βγαίνουν οι πληροφορίες για την τύχη της δημοσιογράφου Μαρίνας Οβσιανίκοβα στη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στο πλατό του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού Channel One, υψώνοντας πλακάτ με σύνθημα κατά του πολέμου. Что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия страна агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек Владимир Путин. Η δημοσιογράφος φέρεται να έχει συλληφθεί, με το δικηγόρο της ωστόσο να μεταδίδεται ότι την αναζήτησε σε όλα τα αστυνομικά τμήματα που βρίσκονται κοντά στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να την εντοπίσει. Για χουλιγκανισμό έκανε λόγο ο κληθής να σχολιάσει τη στάση της δημοσιογράφου ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Δημήτρη Πεσκόφ, ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας με νέο του μήνυμα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους Ρώσους, όπως είπε, πολίτες που δεν φοβούνται να διαμαρτυρηθούν και να πούν την αλήθεια. Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду, тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны.